Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment και πάμε να δούμε τα θέματα για σήμερα. Πρώτα απ' όλα, κάτι έχει αλλάξει τον καιρό και νομίζω ότι θα αλλάξει και περισσότερο και γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τάσο Αρνιακό, μετεωρολόγος, να μας πει τι θα γίνει με τον καιρό από εδώ και στο εξής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κιλία, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πραγματικά άλλαξε ο καιρός με την έννοια ότι οι βροχές που ούτως ή άλλως πέφτουν το πρωί στα δυτικά παρήσουσαν λίγο και στην ανατολικότερη περιοχή της Πελοποννήσου και ψιλοβρέχει και στις δυτικές περιοχές της Αττικής και ρίχνει και κάποιες σταγόνες και μέσα στην Αθήνα. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο, γρήγορα θα περάσει. Και από αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, μια ηλιοφάνεια που θα μας συνοδεύσει ως τα μέσα για να μην πω το τέλος της άλλης εβδομάδας. Αυτό συνδυάζεται και με υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαίως. Είναι λογικό, θα συνδυαστεί με άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς οι βοριάδες σιγά σιγά στο Αιγαίο κόβονται, έρχονται νοτιάδες οι οποίοι θα ανεβάσουν τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Τι μας λέτε τώρα, κύριε Αρνιακέ, 30 βαθμούς εκεί που βγάλαμε τα πουλόβερ, τα μπουφάν, τα κασκόλ και μήπως και τα γάντια σε λίγο. Να βγάλετε τα μαγιό. Πω από τι μου είπατε τώρα. Λοιπόν, είμαι τυχερή γιατί ακόμα δεν έχω καταχωνιάς, όπως λέμε, τα καλοκαιρινά. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Λάχιστα για εφεδρία μερικά τ-shirt και μπλουζάκια. Κοντομάνικα, μάνικα κτλ. Γιατί φαίνεται ότι οι επόμενες ημέρες θα έχουν οσμή καλοκαιριού. Επανερχόμαστε δηλαδή πάλι στο καλοκαίρι. Δεν και το πίστευα ότι θα ξανακάνουμε μπάνιο. Θα ήταν πάρα πολύ νωρίς από τώρα. Πιάναμε τα κρύα ουέ και αλίμονό μας. Με τα πετρέλαια και τους καινούριους φόρους που επικρέμανται. Ακριβώς, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ γιατί από ό,τι γνωρίζετε φαντάζομαι υπάρχει και ένα θέμα με τη διανομή του πετρελαίου. Οπότε καλό είναι να κρατήσει λίγο καιρός ακόμα. Με τη διανομή είναι δύσκολο. Με την αύξηση της τιμής του και της αύξηση της φορολογίας όχι μόνο του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου από ό,τι λένε προτείνει η Τρόικα θα έχουμε προβλήματα φέτος. Σε ένα χειμώνα που οπωσδήποτε δεν θα είναι σαν τον περσινό, είναι πολύ δύσκολο όπως έχουμε πει να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα όπως πέρσι, μακάρι να επαναληφθεί, αλλά τουλάχιστον στατιστικά είναι δύσκολο να πέσουν δύο ζεστοί χειμώνες μαζεμένοι. Πάντως το αερόθερμο έχει ανοίξει σε όλα τα σπίτια, νομίζω. Έχει αυτές ανοίξει τις μέρες. Σε βάρος όμως του ηλεκτρικού ρεύματος που και αυτό είναι πανάκριβο. Είναι. Απλά προς στιγμή έτσι για να ζεσταθούμε λιγάκι και λίγο αντιδυνία του. Πριν πέσουμε στο κρεβάτι, ναι, ένα αερόθερμο είναι ότι πρέπει. Μάλιστα, οπότε... Πάντως αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον καιρό και σας εκτίγησα ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές θα έχουμε μόνο στη Βόρειο Ελλάδα και αυτές υπάρχει πιθανότητα, όχι βεβαιότητα για τις επόμενες μέρες και κυρίως για το Σαββατοκύριακο που δεν θα έχουμε καθόλου βροχές από ό,τι φαίνεται. Και καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, φαίνεται ότι θα έχει και η γεύση καλοκαιριού με τον υδράργυρο να επιμένει σε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές που είναι γύρω στις 23-24, θα έχουμε 25-26, μην πω 27 και 28. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, κύριε Αρνιακέ, να σχεδιάσουμε έτσι κάπως όμορφα το Σαββατοκύριακό μας, να πάμε μια βόλτα. Όσοι έχουν τη δυνατότητα για μια μακρινή ή ακόμα και κοντινή βόλτα. Και κοντινή. Στην πλατεία είναι καλό. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο μόνος κίνδυνος είναι οι όσεις που είπαμε, να προσέξουμε αυτά τα γυρίσματα του καιρού, διότι είναι ο καλύτερος φίλος των ιώσεων. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, αισιόδοξα τα μηνύματα, θα ξαναφτιάξει ο καιρός, θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, δεν θα χρειαστούμε ούτε αερόδερμα, ούτε πετρέλαιο προς το παρόν τουλάχιστον και θα ξαναβάλουμε τα καλοκαιρινά μας και μπορεί, ποιος ξέρει, ο ένας ή ο άλλος από εσάς να κάνει και κανένα μπανάκι στη θάλασσα και γιατί όχι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του zoogla.gr και τη Μαριάννα Μαρμαρά, διότι έχουμε διάφορες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Μαριάννα. Καλό μεσημέρι, Κιμ, και σε εσένα και στους τηλεθεατές σου. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, θες να ξεκινήσουμε από τα social media? Ναι.
Λοιπόν, και όταν λέμε social media, για την στην προκειμένη περίπτωση εννοούμε το κοινωνικό δίκτυο Twitter, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα την ενεργοποίηση μιας νέας εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες του να παρακολουθούν ζωντανά προγράμματα τηλεόρασης, απλώς ακολουθώντας έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Πώς θα γίνεται αυτό? Εκεί στα διάφορα τηβίσματα που κάνουμε υπάρχει ένα νέο κουμπάκι που θα λέγεται See It. Δείτε το. Αυτό λοιπόν το κουμπάκι θα το πατάμε. Πώς θα λέγεται το κουμπάκι? See It. Δείτε το. Το see, το που σημαίνει βλέπω, ναι, και ναι, το ναι, it, ναι. Που σημαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν το κουμπάκι θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Twitter να μην χρησιμοποιούν ούτε το τηλεκοντρόλ τους, διότι εντάξει, είναι κουραστικό να πατάμε τα πλήκτρα του τηλεκοντρόλ, και να μετατρέψουμε έτσι το κοινωνικό δίκτυο σε μια δεύτερη τηλεοπτική οθόνη. Δηλαδή τα smartphones, τα κινητά, τα tablet, PC και όλα αυτά, δηλαδή μέσω αυτών των μέσων. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνεται μέσω του υπολογιστή. Προφανώς θα γίνει και θα ισχύσει και για τα tablets και για τα smartphones. Αυτό σημαίνει ότι με ένα tweetάρισμα μπορεί, ας πούμε, κάποιος να βλέπει την εκπομπή μου τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε μία δήλωση στήριξης. Ναι, ακόμα μια φορά ο Αλέν Τελόν εξέφρασε ανοιχτά τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Όλοι γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι ανήκει στην γαλλική ακροδεξιά. Με συνέντευξή του λοιπόν χτες στην γαλλόφωνη ελβετική εφημερίδα Le Matin, την πρωινή λοιπόν, ο Αλέν Τελόν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Τιτιέ Ντανά για την γνώμη του αναφορικά με την άνοδο των κομμάτων της ακροδεξιάς. Του έδωσε και ένα παράδειγμα στη Γενέβη, γιατί η καταγωγή του ηθοποιού είναι Γάλλο-Ελβετός, δεν είναι μόνο Γάλλος. Περισσότερο ξέρουμε ότι είναι Γάλλος, αλλά έχει και μια ελβετική καταγωγή. Και τον ρώτησε τι τον εμπνέει στα συγκεκριμένα κόμματα, στο Εθνικιστικό Κόμμα της Ελβετίας, αλλά και στο Εθνικό Μέτωπο της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία. Ο Αλέν Τελόν λοιπόν είπε ότι δεν θα κρίνει αυτό στους ανθρώπους, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ εύκολο. Απλώς θεωρεί ότι η ουσία του MCG, όπως είναι το Ελβετικό Κόμμα, το Εθνικιστικό Ελβετικό Κόμμα, αλλά και εκείνη του Εθνικού Μετώπου, είναι αρκετά επικοδομητική. Και είναι επικοδομητική γιατί οι άνθρωποι, όπως είπε, έχουν κουραστεί πια από τα λόγια, θέλουν έργα και θέλουν άλλα πράγματα. Και αυτό κάνουν τα συγκεκριμένα κόμματα. Μάλιστα. Κρίμα, Μαριάννα. Υπήρξε τόσο ωραίος άντρας και παραμένει γοητευτικός, αλλά. Ναι, αλλά όλοι ξέρουμε οι επιλογές του δεν ήταν τόσο όμορφες όσο εκείνος, δυστυχώς. Ναι, αυτό το μάτι το φοβερό. Έκρυβε και κάτι άλλο. Βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν ήταν τόσο καθαρή η ζωή του, όσο το γαλανό χρώμα των ματιών του. Λοιπόν, πάμε και στην τρίτη είδηση για σήμερα, Μαριάννα. Λοιπόν, και μετακομίζουμε από Γαλλία-Ελβετία και πάμε Ισπανία. Και αυτή τη φορά θα συναντήσουμε και πάλι μέλη της φεμινιστικής οργάνωσης Femen, που διέκοψαν χθες τη συνεδρίαση του Ισπανικού Κοινοβουλίου, ναι, διαμαρτυρόμενες με τον γνωστό τρόπο, χωρίς τη θεόδεσμο, για το σχέδιο της συντηρητικής κυβέρνησης να περιορίσει το δικαίωμα στην άμβλωση. Οι ακτιβίστρες λοιπόν μπήκαν μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων, της Ολομέλειας, έβγαλαν τις μπλούζες τους και άρχισαν να φωνάζουν: «Η άμβλωση είναι ιερή», μέχρι που παρενέβησαν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Μαριάννα, ένα βιντεάκι που έχουμε σχετικό. Cualquier grupo parlamentario no tiene ninguna facultad el gobierno para hacerlo. Procedan con cuidado, ¿eh? Μαριάννα, δεν ξέρω αν θα μου επιτραπεί αυτό το σχόλιο, αλλά δεν νομίζω οι πολιτικοί εκεί της Ισπανίας δεν φάνηκαν πάρα πολύ ενοχλημένοι από το θέμα. Αυτό το σχολιάσαμε και στην αίθουσα σύνταξης εκεί όταν βάζαμε το βίντεο. Εντάξει, ήταν μια πικάντικη έτσι στιγμή. Δηλαδή δεν φάνηκαν να πανικοβλήθηκαν, δηλαδή απλά κοιτάγανε πάνω στην εξέδρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, με ένα πλανές βλέμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μας έχεις για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα. Καλά, δεν μας μείνανε και πολλές μέρες. Αλλά όλο και κάποια θέματα προκύπτουν. Πάμε σε πάρα πάρα πάρα
πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα του govastileto.gr, τα σημερινά, δηλαδή αυτά που έχουν προκύψει μέχρι αυτή την ώρα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. govastileto.gr, το site που σας πάει παντού. Αγγελική Στόγια στην τηλεφωνική γραμμή από το govastileto.gr με τα θέματα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Μέχρι αυτή την ώρα. Καλησπέρα και από μένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα για σήμερα. Μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, συνέντευξη, μια αποκαλυπτική συνέντευξη, να το θέσω καλύτερα. Έδωσε ο Μέμος Μπεγνής στο περιοδικό Εγώ που κυκλοφορεί σήμερα. Και αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα άγνωστο περιστατικό που συνέβη στην προσωπική του ζωή. Συγκεκριμένο γνωστός ηθοποιός έπεσε θύμα κλοπής από συνάδελφό του, ηθοποιό δηλαδή, και περιγράφει όλο αυτό το περιστατικό, το οποίο σαφώς δεν είναι ευχάριστο. Ο Μέμος Μπεχνής περιγράφει στο περιοδικό ότι μου έκλειψαν χρήματα μέσω της πιστωτικής μου κάρτας. Ο δράστης δυστυχώς είναι συνάδελφος, ο οποίος είναι θεσιμασμένος και πολύ επικίνδυνος. Ο ίδιος, σαφώς τώρα θα αναρωτιέστε πώς ανακάλυψε, έτσι, πώς το κατάλαβε. Ναι, και ποιος είναι αυτός, ασφαλώς. Ποιος είναι αυτός, η αλήθεια είναι δεν μας το λέει. Προφανώς θα είναι σε εξέλιξη κάποια δικαστική δεν διαδικασία. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο ότι δεν θα κινηθεί νομικά. Δεν μάλλον... έχει κινηθεί νομικά.
Ναι. Προφανώς. Ναι, ή δεν το αναφέρει η συνέντευξη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Μπορεί δεν και μπορώ αυτό. Να φανταστώ τώρα ότι κάποιο σου αποσπά χρήματα κατά τη διάρκεια μια ολόκληρη χρονική περίοδου και να μην κινηθεί καθόλου. Δηλαδή, εκτός αν δεν σε πονάνε και τα χρήματα. Και να σου πω και το κερασάκι στην τούρτα. Mm. Επί ένα χρόνο συνέβαινε αυτό. Επί ένα χρόνο και το κατάλαβε ο Μέμος Μπεγνής όταν, επειδή αναγραφόταν όπως ξέρουμε η διεύθυνση του πάνω στην κάρτα, κάποια στιγμή του ήρθε μία απόδειξη στο σπίτι από μία αγορά που δεν είχε κάνει ο ίδιος, όπως λέει μέσα στη συνέντευξή του. Άρχισε να τσεκάρω τους λογαριασμούς και διαπίστωσε. Την κάρτα του δεν την αναζήτησε. Την κάρτα είναι να ζήτησε. Καλή ερώτηση και αυτή. Τι να πω κι εγώ. Μάλλον ο Μέμος Μπεγνής. Τι να πεις κι εσύ, σε ρωτάω κι εγώ τώρα πράγματα, ξέρεις. Ναι. Όχι, λογικές είναι οι ερωτήσεις. Μάλλον θα είχε ή άλλες κάρτες ή θα έκανε αλήψεις χρημάτων με άλλους τρόπους. Μάλιστα. Ή δεν θα τη χρησιμοποιήσω καθόλου. Ναι. Μπορεί και αυτό. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε σε μία ακόμη συνέντευξη από την Κατερίνα Τσάβαλου, η οποία και αυτή μίλησε στο περιοδικό Εγώ, για όλους και για όλα, και ξεδίπλωσε άγνωστες στοιχείες του εαυτού της και μοιράθηκε δύσκολες καταστάσεις της ζωής της. Χαρακτηριστικά, η Κατερίνα Τσάβαλου περιγράφει μια περιπέτεια που έζησε στην προσωπική της ζωή, όταν ένας φανατικός, ένας άρρωστος θαυμαστής κόντευσε τέλος πάντων να την απειλήσει, να την κάνει να φοβηθεί για την ίδια της τη ζωή, όπως περιγράφει η ίδια. Δεχόμουν απειλές, φοβήθηκα πολύ για τη ζωή μου, αναφέρει στη συνέντευξή της. Μέχρι και βίος έγινε ο ίδιος. Ευτυχώς όμως ήρθε η αστυνομία κάποια μέρα που συνέβη αυτό, που την πέτυχε στον δρόμο. Είναι κάτι το οποίο θέλει να ξεχάσει και είναι και η πρώτη φορά που το μοιράζεται. Και μίλησε και για άλλα πράγματα η Κατερίνα Τσάβαλου, για την απώλεια της καλύτερης της φίλης από καρκίνο πριν μερικά χρόνια, ενώ ήταν, λέει, κολλητές από παιδιά, και αυτό την άλλαξε πολύ και λέει ότι της λείπει πολύ. Λοιπόν, αποσπάσματα από τη συνέντευξη θα βρείτε στο govastileto.gr στην κατηγορία lifestyle και celebrity news. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε σε μια πολύ ωραία γυναίκα που έγινε και πρόσφατα μανούλα. Μιλάμε για την Χάλι Μπέρι. Η οποία αποκάλυψε πρόσφατα, και αυτό με ενδιαφέρει και εμένα πολύ, τα μυστικά ομορφιάς της. Σε ενδιαφέρει, Αγγελική. Και εμένα και πολλές, νομίζω, γυναίκες. Γιατί δεν έχει σημασία η ηλικία. Γιατί θα μου πεις τώρα, η Χάλι Μπέρι δεν είναι και 20 χρονών. Εντάξει, δεν είναι και 70. Πόσο είναι τώρα από χθες ξεκινήσαμε με αυτές τις ηλικίες. Αυτό με τις ηλικίες. Η Χάλι Μπέρι. Δεν θα είναι 45. 45 περίπου είναι. Κάπου εκεί είναι. Ωστόσο, βλέποντάς την, νομίζω ότι είναι 30. Και αυτό. Και αυτούς τους τρόπους, τέλος πάντων, τα μυστικά της αποκάλυψε η ίδια. Πάμε να δούμε ένα-ένα τι κάνει η Χάλι Μπέρι και διατηρείται πάντα φρέσκια και νέα. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το make-up, διότι η Χάλι Μπέρι είναι από τις γυναίκες που δεν αποχωρίζεται ποτέ το make-up. Το φοράει όλες τις ώρες της ημέρας, ακόμα δηλαδή και για τα ψώνια της να πάει για το σπίτι, στο σούπερ μάρκετ, make-up που λέει ο λόγος, θα βάλει make-up. Η ίδια η Χάλι Μπέρι γίνεται στυλίστας του εαυτού της. Δεν μπορεί να αγαπάει τη μόδα, αλλά δεν φοράει πάντα ό,τι πιο fashion. Απλά το προσαρμόζει πάνω της. Είμαι πιο αυθεντική, λέει η ίδια, με αυτόν τον τρόπο. Και θα συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Έχουμε πει καλό να τη μόδα να τη φοράμε και όχι να μας φοράει άλλος. Το έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Η Χάλι Μπέρι θεωρεί τη ζάχαρη δηλητήριο. Και ακούστε τώρα τι βάζει ως υποκατάστατη τη ζάχαρη. Αχ, αυτό θέλω να το ακούσω, γιατί εγώ καφέ, το ήξερα. Χωρίς ζάχαρη δεν μπορώ να πιω εγώ. Ούτε εγώ επίσης. Χρησιμοποιώ, λέει, ξυλιτόλι. Εγώ δεν το ξέρω, φαντάσου, όταν το πω δεν μπορώ. Τι είναι ξυλιτόλι, Κιμ, γνωρίζεις? Εγώ όχι πάλι. Σκέφτομαι. Υποκατάστατο θα είναι. Εγώ τη ζαχαρίνη ήξερα. Υποκατάστατο, τώρα μάθαμε και την ξυλιτόλι. Ναι, είναι κάτι τέτοιο σαν την. Πώς το λένε αυτό που ήταν τη μόδα τώρα. Την. Όχι ζαχαρίνη. Ένα άλλο που είναι υποκατάστατο. Με S ξεκινάει. Ναι, δεν πειράζει. Και λέει μάλιστα ότι το δίνει και στην κόρη της. Όχι το Σπλέντα, πώς το λένε το άλλο, κάπως. Θα το βρούμε για να το. Λοιπόν, και αυτό έχει γεύση ζάχαρης, μάλλον. Και αυτό έχει γεύση ζάχαρης και η Χάλι Μπέρι το δίνει και στην κόρη της. Λοιπόν, από τον πρώτο τυγράμμα. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί αυτό με ενδιαφέρει, γιατί έχω κι εγώ έτσι ενδιασμούς με τη ζάχαρη που χρησιμοποιώ. Σωστά.
Πώς το πει, έχω βοήθεια εκείνου. Ξυλιτόλι. Στέβια. Στέβια, σωστά. Στέβια. Σωστά. Λες να είναι το ίδιο. Ξυλιτόλι έχουν οι τσίχλες από ό,τι ενημερώνομαι. Τα. Ξυλιτόλι έχουν οι τσίχλες. Οι τσίχλες. Μαχάμε, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, γιατί κάπου το έχω δει το συστατικό αυτό. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Αγγελική, γιατί ξέρεις τι, συνήθως σου λένε, ας πούμε, βάλε αντί ζάχαρη μέλι στον καφέ. Εγώ δεν μπορώ να το πιω τον καφέ με μέλι, δηλαδή μου χαλάει τη γεύση. Δε... Έχει άλλη γεύση. Είναι μεταγλυκό, αλλά έχει άλλη γεύση γλυκού. Σκέτο δεν μπορώ να το πιω με τίποτα. Οπότε ίσως ψάξουμε αυτό. Ελπίζω να μην είναι πολύ δυσέβριστο ή πολύ ακριβό. Τώρα, να μπορούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε αυτό. Αυτό να το δίνει και στην κόρη τη, δεν θα είναι κάτι. Ενώ θα επιτρέπει... Θα το έχει ψάξει, λες. Ακριβώς, θα το έχει ψάξει και. Ωραία. Μπορεί να το πάρουν όλες οι ηλικίες. Τι άλλο μας λέει. Τι άλλο μας λέει. Ότι δεν χρησιμοποιεί κρέμες χωρίς τη συμβουλή του ειδικού. Η ίδια διαφωνεί με τα 20χρονα κορίτσια που στρέφονται σε κρέμες αντιγύρανσης. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι θα έπρεπε. Που αυτό η αλήθεια συμβαίνει. Χωρίς πρώτα να συμβουλευτούν αισθητικούς. Η ίδια συμβουλεύεται πάντα. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό. Καλά, εμείς τώρα δεν μπορούμε να ρωτάμε για κάθε κρέμα που θα πάρουμε τον ειδικό, έτσι. Μπορούμε το φαρμακοποιό όμως, γιατί και αυτός είναι πολύ ενημερωμένος και γνώστης. Ναι, αλλά συνήθως, ας πούμε, θα πάρουμε κάποια κρέμα από το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, από ένα μαγαζί καλλιτικών που σου υπόσχεται πολλά. Ναι, και ναι, σου ναι, λένε ναι, ναι. Και όλες, ας πούμε, οι βιομηχανίες αυτές που φτιάχνουν τις κρέμες και τα καλλιτικά. Ότι πρέπει, ξέρω, να το χρησιμοποιήσετε από τα 25 προληπτικά, για να μην κάνετε ρετίδες, για να μην κάνετε σακούλες, για να μην κάνετε, ξέρω εγώ, χαλάρωση και όλα αυτά. Και ασφαλώς, όταν ακούς, ας πούμε, λέξεις ρετίδες, χαλάρωση και αυτά, πρέπει να πάρεις την κρέμα αυτή. Σωστά. Οπότε, ίσως όπως το έχει πει και δερματολόγος αυτό, ότι είναι κακό ότι επιβαρύνουμε, ας πούμε, οι πιο νέες γυναίκες το πρόσωπό μας, το δέρμα μας, με πολύ έτσι, ενισχυμένες κρέμες. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι στην ηλικία που θα πραγματικά θα χρειαζόμασταν με τέτοια πιο ενισχυμένη κρέμα. Δεν ξέρουμε μετά και τι να πάρουμε όταν δεν έχουμε πάρει τη λάθος. Δεν έχει πια δράση, γιατί έχει συνηθίσει το δέρμα, ας πούμε, ήδη σε ενισχυμένες κρέμες χρόνια. Σωστά. Λοιπόν, κάτι ακόμα που κάνει η Χάλι Μπέρι είναι, ξέρει πότε να ζητάει την βοήθεια. Να σας πω, να σας εξηγήσω τι θέλει να πει. Δεν παραλείπει να φροντίζει το δέρμα της. 3 με 4 φορές το χρόνο κάνει θεραπείες προσώπου που θρέφουν το δέρμα. Και έτσι δείχνει πάντα λαμπερή και νέα. Εμείς στο Vova.gr να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές σπιτικές συνταγές. Συγγνώμη, πόσες φορές το χρόνο? 3 με 4. 3 με 4 φορές το χρόνο. Ναι. Για πες για τις συνταγές που έχουμε. Έχουμε σπιτικές συνταγές με πολύ λίγα υλικά, οικονομικές και πολύ γρήγορες την Παρασκευή. Και αγνά υλικά, έτσι. Δηλαδή υλικά που βρίσκουμε στον μπαχτσέ, στη λαϊκή. Σωστά. Και που, που τα έχουμε σίγουρα στο σπίτι μας, γιατί και δεν είναι καθόλου δυσέβρετα. Και μπορούμε να τις κάνουμε αυτές και δεν θα μας κοστίσει και τίποτα και πιο πολλές φορές το χρόνο. Τέλεια. Από τη Χάλι Μπέρι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε Αγγελική. Στο επόμενο θέμα, πάμε στην κατηγορία ψυχολογία. Mm-hmm. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τις κακές αναμνήσεις και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, να τις ξεχάσουμε. Είναι κάποιες συμβουλές, έξυπνες συμβουλές που μας χαρίζουν εισαγωγικά μελέτες που έχουν γίνει από επιστήμονες. Λοιπόν, αυτό είναι αναμνήσεις κάθε τύπου, έτσι. Κάθε τύπου, ένα ατύχημα. Μια άσχημη εμπειρία γενικότερα στη ζωή μας που έχουμε βιώσει. Mm-hmm. Και πώς με τα σωστά βήματα μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην κολλάμε στο παρελθόν. Ας μην τα πούμε τώρα αναλυτικά. Όποιος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό μπορεί να μπει στο govastileto.gr και στην κατηγορία ψυχολογία, όπου έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα που βοηθάνε και στην αυτοδιάγνωση, αν θες, και λίγο στην αυτοθεραπεία όσον αφορά τέτοια πράγματα που ασφαλώς δεν χρειάζονται τη βοήθεια του ειδικού. Να πούμε ενδεικτικά, Αγγελική, ότι τα μότο που δίνει το θέμα αυτό είναι αποδεχτείτε την κατάσταση όπως έχει. Σωστά. Ταξιδέψτε σε ένα άλλο μέρος μέσα από τις αναπνοές. Το λέει και αναλυτικά πώς το κάνουμε αυτό. Κρατηθείτε απασχολημένοι για 24 ώρες το 24ωρο, έτσι κι αλλιώς. Σκεφτείτε τα μαθήματα ζωής που πήρατε. Αποφύγετε άτομα και μέρη που σας κάνουν να θυμάστε. Πολύ σημαντικό αυτό. Αποφύγετε το αλκοόλ οπωσδήποτε. Το αναλύει κιόλας γιατί. Ακριβώς. Σημαντικό. Γιατί το ποτέ που το ποτό φορές, δεν είναι ποτέ λύση. Για να δώσουμε ένα μόνιμο. Πολλές φορές όταν θέλουμε να ξεχάσουμε, υποτίθεται θέλουμε να
να κάνουμε κάτι, να ξεχαστούμε, να μην σκέφτεται το μυαλό. Λοιπόν, το αλκοόλ δεν είναι η σωστή λύση. Μιλήστε σε κάποιον γι' αυτό, φίλο ή ψυχολόγο, αν είναι κάτι πιο βαρύ δηλαδή. Mm-hmm. Κάντε διαλογισμό και σκεφτείτε ουσιαστικά το πρόβλημα. Ακριβώς. Ή τα προβλήματα. Να εστιάσουμε στο πρόβλημα, ναι, ακριβώς αυτή την κακή ανάμνηση που θέλουμε να ξεχάσουμε και να μην είμαστε κολλημένοι στο παρελθόν και να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, να πω στους τηλεθεατές μας, Αγγελική, mm-hmm. ότι όλα αυτά είναι και αναλυμένα εδώ. Και γιατί με το μότο και μόνο δεν θα καταλάβετε έτσι. Τώρα τι εννοούμε. Οπότε να μπείτε να το διαβάσετε αυτό, διότι όλοι έχουμε έτσι μια κακή ανάμνηση που όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, σε ένα μέρος ή κάπου. Ή ένα χωρισμό, για παράδειγμα. Μας θυμίζει κάτι. Μας θυμίζει κάτι. Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο θέμα για σήμερα είναι από την κατηγορία το παιδί μου mm-hmm. και από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να μασάνε τις ίχλες, τι λένε οι μελέτες. Να και το συστατικό που λέγαμε. Να το, ακριβώς. Λοιπόν, ούτε να το ξέραμε. Οι ίχλες πρέπει να αποφεύγονται από παιδιά μικρότερα των 4 ετών. Καλό θα ήταν λοιπόν οι γονείς να μην δίνουν τσίχλα στα παιδιά τους όταν δεν έχουν περάσει τα 4 χρόνια της ζωής τους. Γιατί? Διότι εκείνα τα παιδιά είναι και πολύ λογικό. Όταν είναι μόλις 4 ετών, δεν αντιλαμβάνονται το πώς μπορούν να μασούν. Και τι κάνουν τα περισσότερα, την καταπίνουν. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να. Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι επικίνδυνο να μην ανησυχούν οι γονείς όταν ένα παιδί καταπιεί μια τσίχλα. Την τσίχλα, ο οργανισμός την. Μπορεί να την. Πώς να το πω τώρα. Να την απορροφήσει, να το αποβάλει. Ναι. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι φοβούνται ότι μήπως. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν, ας πούμε, ειδικά είναι έτσι πιο μωρό το παιδί, mm-hmm. κάτω των 4, κάτω των 5 ετών, όταν σου πει ότι κατάπιε την τσίχλα του, παθαίνεις λίγο ένα σοκ και τη λες, μην του σταθεί κάπου, μην του κολλήσει και δεν μπορεί να καταπιεί, να ανασάνει, δεν ξέρω εγώ τι. Αγχώνονται λίγο οι γονείς. Όχι, δεν με αγχώνονται. Αλλά ξέρεις, άμα το παιδί 2-3 φορές καταπιεί καμία τσίχλα, τον ξεπερνάς το φόβο. Να πούμε ότι αρκετές αναφορές, κυρίως για μικρά παιδιά, έχουν καταγραφεί στην ιατρική βιβλιογραφία, τα οποία παρουσίαζαν εντερική απόφραξη, επειδή είχαν τη συνήθεια να καταπίνουν τις τσίχλες τους. Είπαμε, πάνε μέτρων άριστον. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε δεν είναι κακό ένα παιδί να καταπιεί μια τσίχλα, αλλά όταν συμβαίνει συνέχεια είναι πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι πρόβλημα. Προσοχή με τις τσίχλες. Καλύτερα όχι. Και καλό είναι οι γονείς στα παιδιά πώς τώρα θα βάλουν, συσταγωγικά, πώς θα βάλουν την τσίχλα στη ζωή του μικρού παιδιού. Καλό θα ήταν οι γονείς να προτιμούν την τσίχλα σε φυλαράκι και όχι τις τσίχλες τύπου μπαλίτσας ή κύβου. Γιατί θα φεύγουν κατευθείαν κάτω. Ακριβώς. Και αρχικά οι γονείς μπορούν να δώσουν ένα μικρό κομμάτι τσίχλας στο παιδί. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι μικρό και δεν το καταλαβαίνει το παιδί. Ναι, στο αλλά έτσι μπορούν σταδιακά να δουν και οι ίδιοι πώς ανταποκρίνεται το παιδί, αν θα καταφέρει τελικώς να μασίσει την τσίχλα χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Ειδικά αυτές οι μεγάλες, ξέρεις ποιες λέω. Κατάλαβα, τις γνωστές που κάνουν τις μεγάλες φούσκες. Αυτές είναι, ναι. Και προσοχή, να πούμε έτσι σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, ειδικά ας πούμε στο αυτοκίνητο η τσίχλα. Δεν δίνουμε τσίχλα στα παιδάκια στο αυτοκίνητο, ούτε όταν κάνουν αθλητική δραστηριότητα. Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί εκεί όντως μπορεί να σου κάτσει άσχημα στο λαιμό. Σωστά. Και ειδικά, γιατί το έχουμε ζήσει όλοι μας δηλαδή αυτό, όταν καμιά φορά που τα παιδάκια τα παίρνει ο ύπνος μέσα στο αυτοκίνητο, όταν τους έχεις δώσει μια τσίχλα, επειδή γκρινιάζουν στο αυτοκίνητο οτιδήποτε και θες κάπως αυτό. Γιατί ζηλεύουν κιόλας, γιατί βλέπουν τη μαμά ή τον μπαμπά να μασάει τσίχλα και θέλουν και αυτά. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, και όταν τους παίρνει μετά ο ύπνος, μετά όντως μπορεί να μπει, δηλαδή να κάτσει στο λαιμό και να εμποδίσει και το παιδί στην αναπνοή. Δηλαδή αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αγγελική! Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια εκεί στο gobastileto.gr. Εσείς μπείτε. Ενημερωθείτε για όλα αυτά τα θέματα που σας ενδιαφέρουν γύρω από τους celebrities, το lifestyle, την ψυχολογία, το είμαι μαμά, την γυναίκα, τη μόδα, την ομορφιά και πολλά πολλά άλλα. Και την αστρολογία, γιατί τώρα νομίζω κάτι αλλάζει πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το infotainment για σήμερα. Γεια σας.